τομάτιο ξεκινάνε τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργία. Είναι ακόμα ένα έγκλημα που συντελεί η κυβέρνηση στον χώρο της δημόσιας υγείας μαζί με την είσοδο ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και με τη δυνατότητα που δίνει στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ίδια λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν ούτε γιατροί, ούτε νοσηλευτές, ούτε καθαρίστριες, ούτε μεταφορείς για να καλύψουν την πρωινή βάρδια των νοσοκομείων, πόσο μάλλον την απογευματινή. Δεύτερον, νομιμοποιεί το φακελάκι. Ουσιαστικά λέει στους λίγους γιατρούς που εκβιάζουν την ώρα του πόνου τους ασθενείς για χρηματισμό ή πάνω ή κάτω από το τραπέζι, ότι από εδώ και πέρα μπορούν νόμιμα να παίρνουν τα όποια χρήματα απαιτούν. Και βεβαίως την ίδια ώρα, εφόσον εφαρμοστεί, ας σκεφτεί οι πολίτες, οι ασθενείς, σε ποιες μονάδες εντατικής θεραπείας θα μπορέσουν να νοσηλευτούν αν χρειαστεί, ποιος γιατρός θα τους βλέπει, ποιος νοσηλευτής, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που είναι σε κλινικές που χρειάζονται σε άλλη κλινική να νοσηλευτούν, όταν υπάρχουν ράτζα, όταν την ίδια ώρα υπάρχουν εργαζόμενοι ή βρίσκονται κάτω από τα όρια της εργασιακής εξουθόνωσης. Ας σκεφτούν όλα αυτά και βεβαίως ας πάρουν πολύ σοβαρά αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι σε αυτή τη ζωή είναι ρίσκο, ρίσκο δηλαδή παίζεται η ζωή τους όταν θληθούν να χειρουργηθούν ή να νοσηλευτούν από εργαζόμενους που δουλεύουν 16-20 ώρες ή ακόμα και 30 ώρες εργασίας.